Είχαμε μια πολύ παραγωγική σύσκεψη με την κυρία Περιφερειάρχη, τα στελέχη της Περιφέρειας, αλλά και τους τέσσερις Δήμους, τρεις της Κεφαλονιάς, καθώς και τον Δήμαρχο της Ιθάκης, για τις σημαντικές προκλήσεις που αντιμετωπίζει η Κεφαλονιά και η Ιθάκη. Να πω καταρχάς πόσο χαίρομαι που επιστρέφω σε ένα νησί το οποίο είχα την ευκαιρία να επισκέπτομαι αρκετά συχνά όταν ήμουν νεότερος και έχω πάντα εξαιρετικές αναμνήσεις από τη διαμονή μου στην Κεφαλονιά. Και χαίρομαι επίσης διότι υπάρχει ένα σημαντικό έργο το οποίο επιτελείται σε απόλυτο συντονισμό με την Περιφέρεια αλλά και με μια εξαιρετική συνεργασία με τους Δημάρχους. Καταφέρνουμε και επουλώνουμε πληγές του παρελθόντος. Αντιμετωπίζουμε πρωτοφανείς φυσικές καταστροφές, οι οποίες έπληξαν την Κεφαλονιά, αλλά ταυτόχρονα βάζουμε και τα θεμέλια για μια βιώσιμη ανάπτυξη, παρέχοντας πάντα ποιοτικές υπηρεσίες στους κατοίκους και των δύο νησιών, αλλά και στους πολλούς επισκέπτες, οι οποίοι επιλέγουν την Κεφαλονιά και την Ιθάκη ως προορισμό των διακοπών. Είχαμε την ευκαιρία σήμερα μαζί με τον αρμόδιο υφυπουργό να επισημοποιήσουμε την πρόθεση της κυβέρνησης να κινηθεί ταχύτερα για να κατασκευάσει τον δρόμο από το Αργοστόλι στον Πόρο. Είναι μια προσπάθεια η οποία ξεκίνησε από μια επικοινωνία που είχα με τον βουλευτή μας. Με είχε ευαισθητοποιήσει και η Ρόδη για την πολύ μεγάλη σημασία αυτού του δρόμου και πράγματι σήμερα είμαστε απολύτως βέβαιοι ότι το έργο αυτό θα ολοκληρωθεί με μεγάλη ταχύτητα και θα μπορέσει να δώσει τη δυνατότητα στους κατοίκους της Κεφαλονιάς να επικοινωνούν μεταξύ του Πόρου και του Αργοστολίου με έναν δρόμο ο οποίος θα είναι όσο το δυνατόν πιο ασφαλής. Δεν μπορούμε να κάνουμε θαύματα σε ένα υφιστάμενο οδικό δίκτυο, όμως οι παρεμβάσεις στις οποίες δρομολογούμε θα ξεπεράσουν τα 50 εκατομμύρια, θα μετατρέψουν τον δρόμο αυτό σε έναν δρόμο ασφαλή αλλά κυρίως ανθεκτικό. Γι' αυτό και εξάλλου έχουμε τη δυνατότητα να χρηματοδοτήσουμε αυτή την παρέμβαση και από άλλους πόρους. Θα έχουμε σύντομα την έγκριση των περιβαλλοντικών όρων και αμέσως μετά θα προχωρήσουμε στις υπόλοιπες διαδικασίες. Εκτιμώ ότι και εντός του 23 θα μπορούμε πια να έχουμε ανοιχτά εργοτάξια στον δρόμο αυτό και να κλείσουμε έτσι μια μεγάλη πληγή η οποία έρχεται από το παρελθόν. Ταυτόχρονα, σε συνεννόηση και με την Περιφέρεια, γίνονται παρεμβάσεις και σε άλλα σημεία του οδικού δικτύου. Αναφέρθηκε και ο κύριος Δήμαρχος στην σημασία να εξασφαλίσουμε ασφαλή πρόσβαση σε εμβληματικές παραλίες όπως αυτή του Μύρτου. Και βέβαια, θα κινηθούμε με ακόμα μεγαλύτερη ταχύτητα για να μπορέσουμε να θεραπεύσουμε τις μεγάλες πληγές που άφησε πίσω του ο Ιαννός και ο Μπάλος. Η βούλησή μου είναι να συγκροτήσουμε υπό τον Υφυπουργό Επικρατείας, τον κύριο Τριαντόπουλο, τον οποίο εξάλλου γνωρίζετε καλά γιατί έχετε συνεργαστεί πολύ στενά μαζί του, μια ευέλικτη επιτροπή που θα ασχοληθεί ειδικά με τα θέματα της Κεφαλονιάς και της Ιθάκης για να μπορέσουμε να υποστηρίξουμε και την Περιφέρεια, να επιταχύνουμε μια σειρά από έργα αποκατάστασης, διότι σίγουρα μπορούμε να κινηθούμε πιο γρήγορα και να διορθώσουμε ακόμα ζημιές οι οποίες έρχονται από το παρελθόν. Είναι κάτι χρήσιμο το οποίο μπορούμε να το προχωρήσουμε άμεσα και προσβλέπω και εγώ σε μια περαιτέρω επιτάχυνση των ρυθμών και στη συνεργασία και της Περιφέρειας και των Δήμων υπό την καθοδήγηση του Χρήστου Τριαντόπουλου, ο οποίος εξάλλου έχει πια μια πολύ μεγάλη εμπειρία στα ζητήματα αποκατάστασης φυσικών καταστροφών. Είχα την ευκαιρία να επισκεφθώ το νοσοκομείο στο Αργοστόλι και βέβαια πρέπει να πω ότι υπάρχουν, πρέπει να είμαστε ειλικρινείς, υπάρχουν εκκρεμότητες οι οποίες έρχονται από το παρελθόν και οι οποίες πρέπει να αντιμετωπιστούν με πολύ μεγάλη ταχύτητα. Θέλω και πάλι να ευχαριστήσω το υγειονομικό προσωπικό, είδα πολύ πρόθυμους γιατρούς, νοσηλευτές, υποστηρικτικό προσωπικό που κράτησαν το νοσοκομείο όρθιο στα δύσκολα χρόνια της πανδημίας. Θα προσθέσουμε προσωπικό στο νοσοκομείο. Ήδη η αρμόδια αναπληρώτρια υπουργός έχει καταρτήσει το σχετικό σχέδιο. Θα ανοίξει επιτέλους η πολύπαθη μονάδα εντατικής θεραπείας, η οποία παραμένει κλειστή εδώ και πολλά χρόνια, μην τιμώντας με αυτόν τον τρόπο μια πολύ σημαντική δωρεά η οποία έγινε στο νοσοκομείο. Θα κατασκευαστούν
νέα κέντρα, νέα τμήματα επειγόντων περιστατικών, τα οποία είχα την ευκαιρία να δω και ελπίζω να τα έχουμε έτοιμα και πριν το τέλος του έτους. Και βέβαια η όλη ανακατασκευή και ο εξοραϊσμός του νοσοκομείου θα μπορεί να ενταχθεί στο Ταμείο Ανάκαμψης, ώστε και το καινούριο, το παλιό κτίριο να μην υπολείπεται της καινούργιας πτέρυγας, η οποία είναι υπερσύγχρονη πλην όμως υπολειτουργεί λόγω έλλειψης γιατρών. Από εκεί και πέρα επισημάνθηκαν μια σειρά από άλλα πολύ ενδιαφέροντα ζητήματα τα οποία έχουν να κάνουν με την ευρύτερη ανάπτυξη της περιοχής. Άκουσαμε πολύ μεγάλο ενδιαφέρον τις πρωτοβουλίες που έχετε αναλάβει και συγχαρητήρια για το γεγονός ότι υπάρχει θεματικός τομεάρχης υπεύθυνος για τα στήματα του πρωτογενούς τομέα. Πιστεύω πάρα πολύ στη σύνδεση του πρωτογενούς τομέα με τον τομέα των υπηρεσιών και ειδικά με τον τομέα του τουρισμού. Για να μπορέσουμε να έχουμε ποιοτικά προϊόντα, πρέπει να έχουμε λύσει μια σειρά από βασικά ζητήματα. Με πρώτα τα ζητήματα της άρθευσης, πράγματι εδώ υπάρχουν λίμνο-τσαρνιές οι οποίες χρονολογούνται από την εποχή που ο πατέρας μου ήταν πρωθυπουργός και ο οποίος είχε μάλιστα τότε εκφράσει ένα πολύ έντονο ενδιαφέρον και είχε υλοποιήσει ένα πρόγραμμα λίμνο-δεξαμενών σε ολόκληρη τη χώρα. Θα πρέπει να επανέλθουμε σε μια αντίστοιχη πρωτοβουλία και να είμαστε σίγουροι ότι μπορούμε να αποθηκεύουμε το πολύ νερό το οποίο πέφτει εδώ πέρα στην Κεφαλονιά και στην Ιθάκη, ώστε να μην σπαταγέται και να μην αντιμετωπίζουμε κανένα απολύτως πρόβλημα άρδευσης. Φυσικά και ίδρευσης. Στην ίδρευση θα έρθω στη συνέχεια, γιατί νομίζω ότι είναι ζητήματα τα οποία αντιμετωπίζονται και από το πρόγραμμα Τρίτσης. Θα ήθελα λοιπόν, Χρήστο, να ξαναδούμε και σε συνεργασία με τα αρμόδια Υπουργεία πώς μπορούμε να επιταχύνουμε τις λιμνοδεξαμενές οι οποίες πρέπει να κατασκευαστούν, ώστε να θωρακίσουμε και το νησί ως προς τα ζητήματα της διαχείρισης των υδάτινων πόρων. Στο πρόγραμμα Τρίτσης έχει γίνει μια πολύ σημαντική δουλειά. Είναι ένα χρηματοδοτικό εργαλείο το οποίο γνωρίζετε και εσείς ότι ουδέποτε τα τελευταία χρόνια έχει στη διάθεσή της η αυτοδιοίκηση. Έχω πιέσει και εγώ πολύ τον αναπληρωτή υπουργό να ολοκληρώσουμε τις σχετικές εντάξεις, πάντα με σεβασμό στον δημοσιονομικό χώρο τον οποίο μπορούμε να διαθέσουμε. Και από εκεί πέρα εξαρτάται από εσάς το πόσο γρήγορα θα τρέξετε τα έργα. Βλέπω ότι υπάρχει μια μεγάλη κινητικότητα και αυτό είναι κάτι το οποίο με χαροποιεί ιδιαίτερα. Και βέβαια, μιας και μιλάμε για βασικά έργα υποδομής, να σταθώ και στην σημασία και στην άριστη συνεργασία που είχαμε και με την περιφέρεια στο ζήτημα του Φώστα. Μια πολύ περίπλοκη υπόθεση που απαιτούσε συνεργασία μεταξύ και των τριών βαθμών ουσιαστικά του κράτους, διότι είναι δεδομένο ότι πρέπει να διαχειριζόμαστε τα στερεά μας απόβλητα με τρόπο ο οποίος να είναι απολύτως σύμφωνος με τις τελευταίες επιταγές της Ευρωπαϊκής Ένωσης και χαίρομαι γιατί φαίνεται να κινούμαστε σε αυτήν την κατεύθυνση. Να σταθώ λίγο στα ζητήματα της πολιτικής προστασίας. Και πράγματι η Κεφαλονιά είναι επίκεντρο του προσανατολισμού μας για μια πολιτική προστασία η οποία θα έχει έναν ολιστικό χαρακτήρα και θα μπορεί να καλύπτει όλα τα ενδεχόμενα στραβά τα οποία μπορεί να μας τύχουν και τα οποία γνωρίζουμε πια ότι ειδικά στα ζητήματα των πλημμυρών ενδέχεται να είναι πιο συχνά από ό,τι στο παρελθόν. Καλούμαστε ακόμα να διορθώσουμε και να αντιμετωπίσουμε προβλήματα από τον σεισμό του 2014. Το πω, το είπατε και εσείς, υπήρξαν πολύ μεγάλες καθυστερήσεις από την προηγούμενη κυβέρνηση. Ουσιαστικά ελάχιστα πράγματα έγιναν. Αγωνιζόμαστε για να καλύψουμε εδώ πέρα το χαμένο έδαφος, αλλά θα χρειαστούμε μια πιο ολιστική προσέγγιση στα ζητήματα της πολιτικής προστασίας, που να καλύπτει και τα ζητήματα της σεισμικότητας. Εκεί έχουμε πια μια μεγάλη εμπειρία, αλλά θα βάζουν πια και στον τρόπο με τον οποίο διαχειριζόμαστε τις φυσικές καταστροφές, το στοιχείο της πρόληψης. Έχουμε δουλειά να κάνουμε στα ρέματα. Είναι κάτι το οποίο θα μας απασχολήσει και στη συνέχεια λόγω της ιδιαίτερης γεωμορφολογίας της περιοχής και βέβαια στα ζητήματα της πρόληψης δεν μπορώ να αφήσω απ' έξω τα ζητήματα που αφορούν τις δασικές πυρκαγιές. Νομίζω ότι έχετε αντιληφθεί και εσείς ότι υπάρχει ένα άλλο επίπεδο προετοιμασίας φέτος, το οποίο ξεκίνησε πολύ νωρίτερα, με προληπτικές δράσεις οι οποίες έγιναν σε πάρα πολλά δάση της χώρας, αλλά δίνοντας έμφαση κυρίως και στην γρήγορη προσβολή της πυρκαγιάς πριν αυτή πάρει
διαστάσεις που θα την καταστήσουν πολύ δύσκολα ελέγξιμη στη συνέχεια. Βέβαια, είμαστε ακόμα στις αρχές του Αυγούστου και απαιτείται πολύ μεγάλη προσοχή και εγρήγορση από όλους τους φορείς. Χαίρομαι τέλος γιατί ο τουρισμός φαίνεται να πηγαίνει πολύ καλά και εδώ στην Κεφαλονιά. Είχα την ευκαιρία να προσγειωθώ στο αεροδρόμιο και νομίζω ότι μερικές φορές θεωρούμε ως δεδομένες σημαντικές επενδύσεις, οι οποίες όμως έχουν ονοματεπώνυμο και πολιτικό ιδιοκτήτη. Τα 14 περιφερειακά αεροδρόμια, τα οποία τόσο συνέτειναν στην αναβάθμιση του τουριστικού προϊόντος της χώρας μας, δρομολογήθηκαν από κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας και ολοκληρώθηκαν από την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, με αποτέλεσμα να έχει και η Κεφαλονιά μια πύλη εισόδου, εισάξια της ποιότητας που μπορεί να προσφέρει το νησί ως προς το τουριστικό της προϊόν. Εργατικές κατοικίες, θα το λύσουμε το θέμα και καταλαβαίνω ότι υπάρχουν και κάποιες κατεδαφίσεις οι οποίες πρέπει να γίνουν ακόμα. Για να κατασκευή θα γίνει. Και αυτή η εκκρεμότητα υπέρχεται και αυτή από το 2014 δήμαρχε, θα φροντίσουμε να την ολοκληρώσουμε το συντομότερο δυνατό. Τέλος, επιτρέψτε μου μια γενικότερη παρατήρηση. Η οικονομία στην χώρα μας αναπτύσσεται με γρήγορους ρυθμούς, σε μεγάλο βαθμό ως αποτέλεσμα της εξαιρετικής τουριστικής κίνησης, αλλά και των σημαντικών επενδύσεων που γίνονται στη χώρα μας. Από την άλλη, μην έχουμε καμία αμφιβολία ότι βρισκόμαστε αντιμέτωποι με πολύ ισχυρούς ανέμους, οι οποίοι δημιουργούν μεγάλο βαθμό ανασφάλεια στην παγκόσμια οικονομία. Το κόστος ζωής, ο πληθωρισμός είναι φαινόμενα τα οποία είναι παγκόσμια, χτυπούν και την ελληνική οικονομία, ροκανίζουν και το ελληνικό διαθέσιμο εισόδημα. Γι' αυτό και η κυβέρνηση, δια του κρατικού προϋπολογισμού, θα εξακολουθεί να εξαντλεί τα δημοσιονομικά περιθώρια, προκειμένου να στηρίξει τους πολίτες να αντιμετωπίσουν αυτήν την εισβολή του εισαγόμενου πληθωρισμού, που μας δημιουργεί σήμερα αρκετά προβλήματα και αρκετούς βαθμούς ανασφάλειας. Όπως ξέρετε, άνοιξε η πλατφόρμα ήδη του Fuel Pass, του Fuel Pass 2. Η ανταπόκριση των πολιτών είναι εντυπωσιακή. Υπήρξαν ώρες της ημέρας, θες και σήμερα, που είχαμε παραπάνω από 100 αιτήσεις το δευτερόλεπτο. Και αυτό πιστοποιεί ότι υπάρχει ανάγκη στήριξης των πολιτών σε ζητήματα που έχουν να κάνουν με το κόστος ζωής, εν προκειμένου με το κόστος των καυσίμων. Από την άλλη, καταδεικνύει και τη συνέπεια της κυβέρνησης, η οποία μπορεί εντός πολύ σύντομου χρονικού διαστήματος όχι απλά να διαθέτει δημοσιονομικό χώρο για να στηρίξει την πολιτεία, αλλά να έχει και τα τεχνολογικά εκείνα εργαλεία που επιτρέπουν στους πολίτες με απόλυτη διαφάνεια να μπορούν να δηλώνουν τα στοιχεία τους και στη συνέχεια να εισπράττουν το ποσό το οποίο δικαιούνται, και σε αυτήν την κατεύθυνση θα συνεχίσουμε για όσο καιρό διαρκεί αυτή η κρίση. Θέλω και πάλι να σας ευχαριστήσω όλες και όλους. Λυπάμαι που λόγω του περιορισμένου χρόνου δεν θα μπορέσω να περιοδεύσω σε όλη την Κεφαλονιά όπως είχα πρόθεση, αλλά νομίζω ότι είχαμε μια πολύ ουσιαστική. Και στην Ιθάκη θα. Ξεχωριστή. Προσθώ μια επίσκεψη στους δύο ακόμα Δήμους και στην. Και στην Ιθάκη και για τις δομές και τη σπουδαία δουλειά που γίνεται στο Λιξούρι. Ελπίζω η Υπουργός να μπορέσει να τις επισκεφθεί. Διότι θέλουμε πάντα να στηρίζουμε τους συμπολίτες μας, οι οποίοι έχουν την μεγαλύτερη ανάγκη, και καταλαβαίνω ότι γίνεται μια πολύ σημαντική δουλειά, την οποία ελπίζω στην επόμενη επίσκεψή μου να έχω δυνατότητα και εγώ προσωπικά να επισκεφθώ αυτές τις δύο δομές. Οπότε και πάλι σας ευχαριστώ πάρα πολύ και καλή δύναμη να εξάρω και πάλι τη συνεργασία που έχουμε και με τον βουλευτή μας, τον Παναγία, αλλά και την συνεργασία που έχουμε με την περιφέρεια και όπου υπάρχουν δυσκολίες. Εδώ είμαστε να βοηθήσουμε να επιταχυνθούν και άλλο οι ρυθμοί. Εξάλλου όλοι εργαζόμαστε για το καλό των δημοτών των Ιωνίων Ίσων, εν προκειμένου της Κεφαλονιάς και της Ιθάκης. Ευχαριστώ πάρα πολύ.